Αναμειγνύουμε 120 ml νερό που είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Με 3 κουταλιές ελαιόλαδο. Προσθέτουμε το μισό αλεύρι που είναι για όλες τις χρήσεις. Δέκα γραμμάρια μπέικιν και ανακατεύουμε. Βάζουμε λίγο αλάτι και ενσωματώνουμε σιγά σιγά το υπόλοιπο αλεύρι να γίνει ζύμη. Όταν είναι έτοιμη, τη χωρίζουμε σε δύο μέρη. Ανοίγουμε το ένα μέρος σε φύλλο, με διάμετρο λίγο μεγαλύτερη από το τηγάνι μας. Το τοποθετούμε σε ένα πιάτο. Προαιρετικά βάζουμε κέτσαπ και ρίγανη. Απλώνουμε 100 γραμμάρια γαλοπούλα ή αλαντικά της επιλογής μας. Βάζουμε 200 γραμμάρια δοδόνι του τόστ. Αν θέλουμε να κάνουμε τυρόπιτα, χρησιμοποιούμε 200 γραμμάρια φέτα δοδόνι. Ανοίγουμε και το δεύτερο φύλλο. Το βάζουμε πάνω από την πίτα μας. Γυρνάμε τη ζύμη προς τα μέσα όπως σας δείχνουμε. Βάζουμε να ζεσταθεί ελαιόλαδο και λίγο βούτυρο. Μεταφέρουμε την πίτα στο τηγάνι. Όταν ροδίσει από τη μία πλευρά, την γυρίζουμε σε μία πιατέλα. Ζεσταίνουμε ελαιόλαδο και λίγο βούτυρο. Και ψήνουμε από την άλλη πλευρά. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Όταν ροδίσει είναι έτοιμη. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!